Η προετοιμασία στο Βερολίνο είναι πυρετώδης. Στις 18 και 19 Ιουνίου, ο Μπαράκ Ομπάμα θα βρίσκεται στη γερμανική πρωτεύουσα για πρώτη φορά με την ιδιότητα του Αμερικανού Προέδρου. Η επίσκεψη αυτή έρχεται 3 μήνες πριν από τις γερμανικές εκλογές και 50 χρόνια μετά την ιστορική επίσκεψη Κένεντι. Ο Μπαράκ Ομπάμα εξακολουθεί να είναι δημοφιλής στους Βερολινέζους, αλλά όχι όσο το 2008. Αυτή η πόλη, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, γνωρίζει το όραμα της ελευθερίας. Το Βερολίνο φαίνεται να εμπνέει τους Αμερικανούς Προέδρους εδώ και 5 δεκαετίες. 2 χρόνια μετά την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου, ο Τζον Κένεντι το 1963 επισκέφθηκε την πόλη και δήλωσε την πλήρη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στη Δημοκρατική Δυτική Γερμανία. Ως ελεύθερος άνθρωπος είμαι υπερήφανος για αυτές τις λέξεις. Ich bin ein Berliner. Απόλυτος θρίαμβος. Ήταν εξαιρετικό. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου οπουδήποτε αλλού που να είχε τόσο άμεσο συναισθηματικό αντίκτυπο. Ήταν φανταστικό. Ο Μάικλ Χάλτζελ, πρώην σύμβουλος Αμερικανών Αντιπροέδρων, δεν διστάζει να συγκρίνει την ομιλία του Κένεντι με αυτή του Ρόναλντ Ρίγκαν λίγο πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όταν είχε ζητήσει από τη Μόσχα να αποδείξει ότι η περεστρόικα ή αλλιώς η ανασυγκρότηση ήταν αληθινή. Κύριε Γκορμπατσόφ, ανοίξτε αυτή την πόρτα. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική ομιλία, μια ομιλία καλωσορίσματος. Επίσης, δεν πιστεύω ότι η υποδοχή που είχε ο Ρίγκαν τότε μπορεί να συγκριθεί με την υποδοχή που είχε ο Κένεντι το 1963. Ήταν όμως μια άλλη εποχή. 1994. Μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, ο τότε καγκελάριος Χέλμουντ Κόλ και ο Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον περπατούν μπροστά από την πύλη του Βραδεμβούργου. Το σιδηρούν παραπέτασμα δεν χωρίζει πλέον την Ευρώπη. Τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει. Όλα είναι δυνατά. Το Βερολίνο είναι ελεύθερο. Ήταν το καλύτερο που μπορούσε να υποθεί εκείνη την περίοδο. Ήταν μόλις μερικά χρόνια μετά την ενοποίηση. Εγκομίαζε την ομαλότητα που είναι πάντα επιθυμητή. Πάντως δεν πιστεύω ότι μπορεί να συγκριθεί ούτε με την ομιλία του Κένεντι, αλλά ούτε και με του Ρίγκαν.